Σήμερα, δεύτερη Κυριακή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία μας γιορτάζει ένα πάρα πολύ μεγάλο Άγιο της. Είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι ο δικός μας, μωρέ, Άγιος εδώ για τους Θεσσαλονικείς, που έζησε και διέπρεψε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλη μορφή. Για να φτάσει όμως αυτό το μεγαλείο, ασκήτευσε χρόνια ολόκληρα στο Άγιον Όρος. Εκεί να καθαρίσει τον εαυτό του, να φωτιστεί και να φτάσει στη θέωση. Γιατί τούτος εδώ έφτασε στη θέωση. Και για να φτάσει εκεί, για να πάει τόσο ψηλά εκεί που είναι ο Θεός, λένε οι άλλοι ασκητές του Αγίου Όρους την εποχή που γράφουν τη βιογραφία του, περπατούσε, λέει, στο δρόμο, εκεί στα καυσοκαλύβια στο Άγιον Όρος, στα μονοπάτια στο Άγιον Όρος, και τον άκουγαν συνέχεια να λέει δύο φράσεις όλη την ημέρα. «Υπεραγία Θεωτό και φώτισόν μου το σκότος». «Ναι ρε εσείς, το σκότος, ποιος το έλεγε αυτό?» Αυτός που το βράδυ, όταν προσεύχονταν, λέει, το βράδυ, στο κελάκι του, πολλές φορές φαίνονταν ένα τελείωτο φως του Θεού, το άκτιστο φως, σαν να βγαίνει ο ήλιος από μέσα, να είναι κρυμμένος και μέσα στο σκοτάδι να βγαίνει ο ήλιος. Και υπεραγία Θεωτό και φώνασε, «Δίδαξόν μη προσεύχεστε, δίδαξέ με Παναγίτσα μου, δείξε μου πώς να προσεύχομαι». Τι ωραίες φράσεις, μωρέ, να τις λέμε κι εμείς. «Υπεραγία Θεωτό και δείξε μου να προσεύχομαι». «Υπεραγία Θεωτό και φώτισόν μου το σκότος, το σκοτάδι το οποίο έχει γεμίσει το μυαλό». Και εάν κάτσουμε κάτω και δουλέψουμε με καλό πνευματικό, να έχουμε καλό πνευματικό όλοι, όχι χαζό πνευματικό σαν τον Παπαχρήστο, καλό πνευματικό, ο οποίος να ξέρει τι είναι κάθαρση, φωτισμός και θέωση, θα φτάσουμε εκεί κοντά που είναι οι άκτιστες ενέργειες του Θεού. Και έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, θα τις ψηλαφίσουμε. Και διάβασα προχθές για τον Άγιο Αμφιλόχιο που έλεγε, «Αν γνωρίσεις το Θεό, τρελαίνεσαι».